Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο 42ο τεύχος της λογάρας Marvel Κλασική Περίορες. Έχουμε σήμερα τον 5ο τόμο συχνολογική σειρά των Avengers. Πάρα πολύ ωραίο φαίνεται και αυτό και λογικά θα ξεκινήσουμε αυτό από Παρασκευή απόγευμα να βλέπουμε και θα ξεκινήσουμε λογικά με αυτό. Να σας δείξω σήμερα ό,τι έχουν να κάνουν έτσι με αυτά που μπορούμε να δούμε για να από αύριο στα αυριανά για Σαββατιάτικα special να φτιάξουμε τις συλλογούλες της Asset. Εδώ έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο τεύχος για άλλη μια φορά από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον από τις στάχτες της Τσίτας. Βλέπουμε τους Avengers, εντάξει, Hawkeye, Quicksilver, Scarlet Witch, τον Captain America και κάτι λένε εδώ για τον Henry Pym, ότι μάλλον εδώ, him find the Wasp, να τον βοηθήσουμε να βρει την Wasp και αυτά. Και στο επόμενο έχουμε Spider-Man, το τελευταίο κεφάλαιο. Γιατί, τι είναι το τελευταίο κεφάλαιο, δεν ξέρω. Έχουμε όμως Spider-Man στο επόμενο. Σήμερα από πού θα μπορέσουμε να το ανοίξουμε, θα βρούμε κάτι εύκολο να το πιάσουμε ή θα χρειαστούμε κοπηδάκι. Λίγο με το κοπίδι έτσι χρειάστηκε μια μικρή βοήθεια για να μπορέσουμε να το ανοίξουμε λίγο καλύτερα. Πες μου τι θα βγεις, γιατί είναι πολύ, είναι τελείως τσίμα-τσίμα η ζελατίνα με αυτό και δεν έχει κάπου να το πιάσουμε να το βγάλουμε. Για να δούμε τώρα μέσα τι μας έχει. Κλασική περίοδος 42. Θέλω να δω και αν αυτή η συλλογή πάρει προέκταση, επέκταση μάλλον, μακάρι για να δούμε και άλλα τευχάκια. Once an Avenger, εντάξει, μια φορά εκδικητής. Πάντα εκδίκησε κάπως έτσι, ας πούμε το λέει αυτό. Εξόφιλο του Ζακ Κίρμπι από το Avengers 23 και αυτό βγήκε το Δεκέμβριο του 1965. Οπότε μετά πάμε για 66, βλέπετε. Το θάρρος των γυναικών του Σιμών Μπίζη. Μια φορά Avengers, εντάξει, τελίτσα, τελίτσα, τελίτσα. Και τι έχουμε τώρα εδώ. Λοιπόν, με ποιους θα παλεύουμε. Α, αυτός ποιος ήταν, ρε. Όχι, μόνο εργαστήριο, σχέδιο και διεκδίκηση, κάτω στην Αμέρικα. Τον έχουμε ξαναπεί αυτόν και ξέχασα. Είναι τυχερή, σιγά σιγά, τέταρτη, αρχίζει. Πώς τον έγανε, ακρόαση και αυτά, πώς τολμάς να μπαίνει στο παλάτι χωρίς άδεια. Έλα ρε, και εδώ τι τους έχει καταφέρει όλους, τη φάση. Και άλλος και άλλος, ναι, αυτή είναι ας πούμε η κακή, η villains. Scarlet Witch εδώ, εντάξει. Δεν ήταν ακόμα, δεν είχε ξεδιπλώσει καλά τις δυνάμεις. Στα πιο σύγχρονα κόμικς είδαμε τη Scarlet Witch, όπου έγινε ότι έγινε πάντο δύναμη από τους πιο δυνατούς χαρακτήρες τέλος πάντων της Marvel. Συνεχίζεται εδώ το βρωμόξυλο. Το Henry Pym δεν βλέπω πουθενά να βρίσκουν. Έλα ρε. Εδώ, τι φασούλα. Avengers, πω, να το. Από την From the Ashes of Defeat. Αυτό που έχουμε στο τίτλο από τις τάχτες της Ήτας και αυτά. Και εδώ έχει γίνει καλή μάχη. Από ό,τι βλέπω, The Mighty Avengers μέσα από τις τάχτες της Σίτας. Εσύ είχα την ευκαιρία, ο Kang. Α, ο Kang ο κατακτητής είναι αυτός. Άρα, μάλλον ο Kang ο κατακτητής αυτός που λέγαμε. Και ήρθε εδώ να κατακτήσει και με στρατιά ολόκληρη πες να ήρθε. Τι έχει κάνει εδώ πέρα. Έλα ρε, Hawkeye. Έχουμε και το Hawkeye εδώ να κάνει τα δικά του, πάρε. Νόμιζα ότι πέρασα δύο σελίδες, μου φάνηκε λίγο χοντρή, αλλά όχι. Τι έχουμε εδώ, όλους αυτούς δεν έχω ιδέα ποιοι είναι όλοι αυτοί, γιατί βλέπουμε πολύ νέο κόσμο εδώ. Εντάξει, ο Kang τώρα δεν είναι μαζί τους, τι φάση. Όχι, δεν νομίζω. Avengers, Ender Doctor Doom, και εδώ βρίσκουμε Doctor Doom, Fantastic Four, Nis Gay Edition, Miss The Brief, Guest Appearance. Εντάξει, τη σύντομη τέλος πάντων guest εμφάνιση των Fantastic Four. Εξόφλου Τζάκερ από το Avengers 25, γι' αυτό βγήκε το Φλεβάρι του 1966. Και εδώ μάλλον βρίσκονται με τον Dr. Doom, δεν ξέρω. Κυρίες και κύριοι, ο Dr. Doom επιτέλους γύρισαν πίσω. Επιτέλους υπομονή, ο Dr. Doom ανταμείφθηκε. Και έχουμε εδώ τον Dr. Doom. Δεν μ' άρεσε όπως ήταν σχεδιασμένος σε κάποια Dr. Doom, δεν ξέρω. Νομίζω. Και εδώ ο Captain. Εντάξει, έχει βγάλει την κουκούλα. Έτσι ήταν η κουκούλα. Αυτό που φορούσε πρακτικά. Και εδώ από τους Avengers σήμερα οι περιπέτειες μας έχουν αυτούς τους τέσσερις. Δεν έχουμε παραπάνω άτομα. Απλά τι γίνεται τώρα, με ποιον θα τις παίξουν, με τον Dr. Doom θα τις παίξουν. Μάλλον, ναι, εδώ βλέπω το Hawkeye και αυτά, ναι. Και όπα, εδώ τι, γιατί όχι, τα βέλη μου σχεδόν νίκησαν τον Iron Man πριν από καιρό, οπότε γιατί να μην σταματήσουν εσένα. Είχε τα βέλη του τίποτα σαν οξύ και αυτά και του λιώνανε τη στολή, δεν ξέρω, οπ, να τι. Και η σύντομη εμφάνιση που λέει το Fantastic Four, εδώ, ήτανε τόσο σύντομη. Μάλλον, απλά για να πάνε κάπου στο διάστημα, δεν ξέρω λεπτά. Αργότερα τώρα τι περιμένουμε, ηρέμησε μπένα, ζητήσω 10 άδεια πτήση μάλλον από την Άσικτον. Μάλλον ξέφυγαν για πάνω. Οπότε το έκαναν και στα κόμιξ αυτό, πετάει πάσα για εκεί. Για τα κόμιξάκια του Fantastic Four. Εδώ βρήκαμε την Wasp, εξόφλου Τζάκια τα Avengers 26. Και αυτό βγήκε το Μάριο του 1966. Ναι, ενώ όχι τα μάτια σου δεν σε ξαπατούν, ναι, βλέπεις την πανέμορφη, ξέρω εγώ, Wasp.
Μην δεν ρετουνίζει σαν είναι, μην χάσει τέλος πάντων τις εκπλήξεις μέσα και αυτά. Πάρα πολύ όμορφη Wasp, ναι, αλλά εδώ την έχουν πιάσει. Η απίστευτη X-Men του Λούκας Κατάστα. Θέλω να δούμε και λίγο X-Men εσείς. The Voice of the Wasp, η φωνή της Wasp. Θέλω να δούμε σε αυτά τα κόμιξ λίγο X-Men. Θέλω να πάρει και επέκταση συλλογή για να δούμε και άλλα πραγματάκια. Και είναι όντως πανέμορφη, ναι, κοιτάξτε τι. Τι λες, γεια σου Wasp. Όντως και την έχει πιάσει αυτός εδώ. Ναι, σαν είναι μέσα σε γυάλα εδώ, okay. Δεν ξέρω τώρα τι έχει γίνει εδώ. Και πολύ νερά βλέπω. Ο Νέιμορ δεν θα έρθει να βοηθήσει καθόλου. Ο Νάμορ, ο Σαμαρίνερ. Δεν ξέρω. Όχι ιδιαίτερα, δεν βλέπω εδώ. Βλέπουμε αυτόν εδώ. Δεν ξέρω κι αυτός τι ακριβώς είναι. Πάλι εδώ ένα μάτσο αγνώστους. Οκ. Okay. Έλα τώρα εδώ τόσα νερά. Εντάξει, τώρα εδώ θα έρθει. Four against the flood tide. Ενάντια στην παλήρια ή στην πλημμύρα. Τέλος πάντων, αυτοί οι τέσσερις. Οκ. Okay. Τέσσερις ενάντια στην πλημμύρα. Flood tide. Tide είναι παλήρια. Flood tide, οκ. Okay. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Έλα ρε, αυτά τώρα ήταν πάσης για να έρθει ο Σαμαρίνο να τους βοηθήσει. Γιατί δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω. Ω, τι είναι αυτό. Ολόκληρο cracking ξέρω εγώ ή πότε είναι ένα διάλειο που θα πω. Έλα ρε φίλε. Οκ. Οκ. Και αυτός μοιάζει για τίποτα σαν Ατλάντιος ή κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω. Φέρνει λίγο. Αυτά τα σκίτσα, τα παλιά κλασικά σκίτσα για κάποιο λόγο τα λατρεύω. Ωου, και τώρα έγινε ανάμεσά μας ρωτάει ο Γολιάθ. Εδώ ο Giant Man έγινε Γολιάθ με τη νέα του στολή. Γιατί αυτή τη στολή ξέραμε. Αυτή πρέπει να είναι η αλλαγμένη του στολή. Έλα ρε φίλε, back at last Giant Man. Και έρχεται σαν Γολιάθ, λογικά δεν ξέρω, θέλω να το γραφτώ. Henry, Han και Pim. Οκ, και επέστρεψε κάπου, ήταν, δεν ξέρω, ανάμεσά μας βαδίζει ένας Γολιάθ. Και τώρα αυτό ας πούμε είναι από αυτό το εξώφυλλο. Το σκίτσο, ενώ ο τίτλος είναι από το άλλο, από εκείνο στην αρχή. Οκ. Okay. Δεν μπορούσα να το παίρνω ένα τόφιο και να μην έχουμε τις αλλαγές. Αυτός ποιος είναι? Πες να είναι ο collector αυτός. Ναι, είναι όντως ο collector. Είμαι ο συλλέκτης. Έλα ρε φίλε. Και εδώ βρίσκονται με τον συλλέκτη. Ο συλλέκτης ήθελε να πάρει την Wasp. Οκ. Okay. Είναι ο collector που τον είδαμε και στο MCU και, και αυτά. Οκ. Okay. Έλα ρε φίλε. Οπ. Ξαναγύρισε ο Νάτος. Εδώ τον βρίσκουν μάλλον. Έλα ξαναήρθα. Έχουμε νέα στολή μάλλον. Και γίνομαι Γολιάθ, έγινε τεράστιο, εντάξει, έλα ρε φίλα από Giant Man πλέον σαν Γολιάθ με αυτή την στολή. Σε παιχνίδια σε αυτά τον έχουμε δει και εδώ παλεύουν με τον Collector. Ναι, εδώ παλεύουν όντως με τον Collector. Πώς τον αποφύγαν, έγινε ο άλλος απλά γιγάντιος και τα διέλυσε όλα, ναι, μάλλον, ναι, 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 εντάξει, τον πάτησε μια μπάτσα εδώ, το διέλυσε, οκ. Okay. Οκ, okay, ωραία, ωραία, αυτό το τυφχάκι μ' άρεσε. Αυτό το κομιξάκι, ναι, εδώ το συγκεκριμένο τυφχάκι. Γιατί γίνανε, α, έκανε και τους άλλους μεγάλους ρε φίλε, και τώρα έχει να παλέψει και με άλλους έτσι μεγάλους γομάρια, δεν είσαι μόνο εσύ μεγάλος ξέρω εγώ. Και εδώ είναι η Wasp, κρατάει τη Wasp, εδώ είναι η μικρούλα Wasp, οκ. Okay. Την ήθελε ο collector, εντάξει, λέει μου αρέσει αυτή τη θέλω. Εντάξει πάμε, να τη πάλι και έγινε κανονική λογικά εδώ, είναι στο κανονικό της μέγεθος. Και ο Hank έφαγε και ένας λίγο ξύλο. Επόμενο τεύχος, Powerman, Swordsman και Black Widow, οκ. Okay. Για να δούμε. Λοιπόν, πρωτότυπο εξώφυλλο του Marvel Triple Action με την ανατύπωση του Avengers 23. Ωραίο, πρωτότυπο καρέ του Don't Check και του Frank Jacoia από τη σελίδα 8 του Avengers 26. Μ' αρέσει που συμπεριλαμβάνονται και αυτά. Εξώφυλλο του Marvel Triple Action 18 με την ανατύπωση του Avengers 24. Οκ, okay, αυτό ήταν από σκίτσο μέσα, το είδαμε αυτό. Τι ξεκλειδώνουμε, Captain America 3. Ξεκλειδώνουμε εδώ για να δούμε το εξώφυλλάκι τουλάχιστον. Και εδώ το επόμενο πλέον Daredevil, τώρα το επόμενο φαίνεται ωραίο, το Amazing Spider-Man, δεν ξέρω, μ' άρεσε από το εξώφυλλο και αυτά. Και μετά έχουμε και Fantastic Four, εδώ πίσω κάποια αλλαγή, όχι ακόμα μέχρι το 50 είμαστε. Λογικά μόλις φτάσουμε στο 50 θα μπουν και τα άλλα 10, δεν ξέρω τώρα πότε, δεν έμεινε πολύ, αλλά 8 τευχάκια. Και γενικά δεν μείναν και πολλά, άμα σταματήσει το 60, ζήτω που καήκαμε, εντάξει, τα πρώτα που είχαμε, οκ, okay, ωραία κομιξάκια. Και αυτό ήταν, θα δούμε όμως, μακάρι να πάει καλά. Αυτά, το βλέπετε και εσείς, εννοείται όπως είπα, ξεκινάμε με αυτό για Παρασκευή. Να ευχηθώ σε όλους να έχετε ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ό,τι θέλετε μου γράφετε κάτω στα σχόλια και λίγο πολύ αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση και αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλες διάφορες συλλογές όπου βλέπουμε, συλλέγουμε ή φτιάχνουμε μαζί, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από εμάς. Και εννοείται να μην ξεχάσουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που στηρίζουν πλέον και οικονομικά το κανάλι και συγχαρητήρια γιατί πήραν το χρήσμα των επίτιμων μελών του καναλιού.